και σαλεύσει και ένδομο σε γεννήσει η γη. Και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύσησαν ότι οργίσει αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πει από προσώπου αυτού καταφλεγήσετε, άνθρακες ανήψησαν από αυτού. Και έκλεινε ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού. Και επέβη επί χερουβήν και επετάσσει, επετάσσει επί πτερήγων ανέμων. Τη μάνα σου μωρή τη μάγισσα. Φέρω ντόρια και σε κλείσω και εδώ πέρα, σε κάνω άρχοντα. Για πέστε, ποιοι έχουν έρθει ως τώρα, Δέσπο. Λοιπόν, είμαστε εμείς οι τέσσερις. Έχει έρθει ο Χαΐλης, ο Ιάσονας, η Μυρτώ, ο Λάκης, τα φτυχοπούλια επάνω. Η Χαρούλα θα έρθει στις 12 Αυγούστου, τώρα είναι στη Λευκάδα. Ο Παναγιώτης θα έρθει στις 13 από Κρήτη. Και από το κάτω Μαχαλά έχει έρθει ο Θέμης, ο Σπυράκος και η Γεωργία. Δέσπο, σύνολο. 16 εδώ και ο Χάρης και η Έρε 18. Μπράβο, Δέσπο. Και σε η λιγότερα θα ξέρε. Και όπου να είναι, θα εμφανιστεί πίσω μου και ο Βασίλης. Πού είστε ρε, Δέσπο είστε. Εδώ, ένα ποτήρι ακόμα. Λεωνάντο, ένα ποτήρι! Τι έγινε εσύ, μόνος σου ξέρει. Ναι, σήμερα το πρωί ήρθα. Α, περιμένω και το φίλο μου τον Νίκο. Είχε έρθει και παλιότερα αυτός, το θυμάστε. Ποιος Νίκος ρε, ο παράξενος. Εντάξει και εσύ, δεν το λες και τόσο παράξενο. Πλάκα κάνεις τώρα. Ο τύπος διαβάζει παράξενα βιβλία. Θα μου πάει μια φορά σπίτι στην Αθηνά, έβλεπε στη βιβλιοθήκη και έμενε εντάξει. Πού τα βρίσκει, μπορώ να καταλάβω. Σύμφωνα με τη λαϊκή δυσιδαιμονία, αλαφροίσκιωτος είναι εκείνος που έχει τη δύναμη να διακρίνει αόρατες δυνάμεις, δηλαδή νεράιδες, αερικά, δαιμόνια, ίσκιους, φαντάσματα που δεν μπορούν να τα δουν οι άλλοι. Τι λες, ωραίο βιβλίο πέτυχα και πάλι. Η γριά Ανθούλα πήρε μια φορά το βαρέλι της να πάει να το γεμίσει στο κολορόδι. Ήτανε νύχτα. Όταν ήταν μακριά από τη βρύση έως 10 δρασκελιές, βλέπει άξαφνα μια γυναίκα που ήταν εντυμένη στα μεταξωτά, στέκονταν μπροστά από τη βρύση και χτένιζε τα μαλλιά της που έφταναν ως τα πόδια της. Η νεράιδα
για την Εράιδα ήτανε, πέταξε το χτένι της και έγινε ασήμαδη. Γιωμίζει η Γριάνθουλα το βαρέλι της, παίρνει και το χτένι της Νεράιδας και γυρίζει στο σπίτι. Στυλώνει την πόρτα με την αμπάρα και ξεγέρνει να κοιμηθεί. Κοιμήθηκε, δεν κοιμήθηκε πολλή ώρα, έρχεται η Νεράιδα, την πιάνει από το λαιμό και της λέει «Μωρή, θα σε πνίξω αν δεν πας το χτένι μου να το βάλεις πίσω εκεί που το πήρες». Ξυπνάει από την τρομάρα της η Γριά, τρίβει τα μάτια της, τυράει για να τη δει, η Νεράιδα έγινε αόρατη. Σκιαζόταν, αλλά έλα που ήθελε να κρατήσει και το χτένι. Κουκουλώνεται με το πάπλωμα, κλείνει τα μάτια της, η Νεράιδα έρχεται αμέσως και την πιάνει πάλι από το λαιμό. «Μωρή, θα σε πνίξω για το χτένι μου». Ήθελε δεν ήθελε, παίρνει το χτένι, πάει στη βρύση, το αφήνει πριν να κράξουν τα κοκόρια και γυρίζει σπίτι. Η Νεράιδα από τότε δεν ξαναφάνηκε, όμως οι γέροι του χωριού θυμούνται ότι η Ανθούλα την άλλη μέρα που ξύπνησε, μίλαγε μια ακατάληπτη γλώσσα, που πολλοί λέγανε ότι ήταν η γλώσσα των Νεράιδων, τα νεραδικίστικα. Επόμενη στάση Δολό. Είναι κανένας για Δολό? Ωραία, φτάνουμε. Ετοιμάσου. Κανένας άλλος για Δολό? Κοπελιά, και εσύ Δολό θα κατέβεις? Να σου πω εσένα, ναι, ρε. Νομίζω έχεις μια βαλίτσα κάτω, έτσι δεν είναι, ή όχι? Ωχ, σωθήκαμε τώρα. Ξένος είσαι εσύ? Βαλίτσα, βαλίτσα, κάτω, βαλίτσα, έχεις βαλίτσα? Πού τα βρήκε τα βιβλία, ρε? Εντάξει, μωρέ, δεν το λες και τόσο παράξενο. Κοίτα, βασικά του συμβαίνουν όλο περίεργα πράγματα. Όλα τα κουφά σε αυτόν συμβαίνουν, ρε παιδί μου, λες και έχει μαγνήτη. Είπαμε, ρε, παράξενος. Δεν σου πω, γράψε 17 για σήμερα και ένας παράξενος. 19 για σήμερα και ένας παράξενος. Στα από αυτά, δεν τα ξαναλέω. Ρε, να τους ο δικός ο παράξενος, εκεί κάθεται. Τι κάνει εκεί, μόνος του μιλάει? Βάλει, βαλίτσα. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Ένα, δύο. Εντάξει, ρε, είναι το παιδί, κόψε τις χαζομάρες, μην γίνει με ρεζίλη τώρα στον άνθρωπο. Έλα, ρε, Νικόλα, έλα, έλα, καλώς ήρθες. Έλα, σας στήσω στα παιδιά. Λοιπόν, σας, παιδιά. Ο Νίκος, η Δέσποινα, ο Γιάννης, ο Χρόνης και ο Θέμης. Γεια σας, παιδιά. Έλα, Λεωνάρντο, άλλο ένα ποτηράκι. Νίκο, έλα, πάμε. Πάμε να μιλήσουμε. Έλα, έλα, πάμε πάνω. Ρε, εσύ άσπρος φαίνεσαι. Σε ζάλισε το λεωφορείο? Όχι, ρε, εσύ, μια χαρά είμαι. Όλα καλά. Εσύ τι γίνεται? Καλά, μια χαρά. Εμείς ανοίξαμε το σπίτι σήμερα, το καζανάκι έχει χαλάσει, αλλά θα ρίχνουμε το νερό με τη λεκάνη. Όλα τα άλλα μια χαρά. Θα περάσουμε κρέμα. Το ταξίδι? Εντάξει, μόνο μια χαρά. Αλλά εσύ, έχω την εντύπωση ότι αυτό το λεωφορείο μας πήγε σε όλα τα χωριά του υπογονείου. Α, να σε ρωτήσω. Νομίζω ότι στο λεωφορείο και μια κοπέλα μαζί. Εδώ για Δολό. Δέσπο. Δεν γίνεται. Τι δεν γίνεται, ρε, αφού σου λέω ότι μαζί μου στο λεωφορείο. Δέσπο. Αποκλείεται. Μήπως μπερδεύτηκες, μήπως κατέβηκε σε κανένα άλλο χωριό, μήπως κατέβηκε δίπλα στη Βοστίνα? Όχι, ρε, σου λέω, εδώ πέρα κατέβηκε. Αλλά να σε ρωτήσω κάτι, εσύ γιατί ρωτάς συνέχεια τη Δέσπο? Όχι, όχι, τίποτα. Εντάξει. Θα περάσουμε κρέμα. Thank you.
Όμως το Βέστα, ένα ατμόκλειο, έφερε κάποτε πίσω ένα μήνυμα. Κωνσταντζα, 25 Σεπτεμβρίου 1902. Φίλτετε κύριε Μαθαίο Καρακώστα. Δια της παρούσης μου σας γνωστοποιώ ότι σήμερον επί του αυστριακού ατμοπλίου Βέστα φόρτωσα τον κόδωνα της εκκλησίας του χωριού μου Δολού και εσωκρίστος εντάφθα ευρίσκεται τη σχετική φορτωτική, δυνάμει της οποίας φροντίσατε την παραλαβή αυτού. Ο ναύλος είναι πληρωμένος. Ο κόδων φέρνει επάνω την εξής επιγραφή. Αφιέρωμα Κωνσταντίνου Β. Γάτση εις τον Ιερό Ναόν Αγίου Νικολάου. Ζυγίζει βάρος 1081. Μετά την παραλαβή αυτού παρακαλώ να μου απαντήσετε. Σας ασπάζομαι ο ημέτρος φίλος Κωνσταντίνος Γάτσης. Ιστερόγραφο. Ο κόδων αυτός είναι του ενός και μόνο εργοστασίου όπου έχουμε εν Ρουμανία. Ήτανε μια γυναίκα εδώ και 100 χρόνια και αυτή ονειρεύτηκε. Πήγε στον ύπνο της μια μαυροφόρα, η μοίρα της, και της είπε «Κονιό», έτσι την έλεγαν, «σήκω να πας στο κατόφλι της Παναγιάς και εκεί θα δεις μια πέτρα με γράμματα, να σφάξεις μια κότα μαύρη και ό,τι κι αν δεις μη φοβηθείς. Να τα πάρεις νύχτα και να γυρίσεις αμέσως σπίτι σου. Είναι δικά σου». Η Κονιό την άλλη βραδιά τα μεσάνυχτα σηκώνεται, παίρνει μια μαύρη κότα όπως της είπε και πηγαίνει και τη σφάζει εκεί. Τότε σκάβει, σηκώνει μια πέτρα με γράμματα και τι να δει. Μια κασέλα γεμάτη φλουριά. Τη βάζει στην πλάτη και φεύγει. Στο δρόμο κοιτάζει τις έλειπε το μαφέσι της. «Άπαπα, το μαφέσι μου». Γυρίζει πίσω, ανοίγει την πόρτα. Ένα θηρίο εκεί πάνω, με κάτι μάτια σαν γαβάθες, στέκονταν και τη κοίταζε. «Δε σου έφτασαν αυτά που πήρες, λυπήθηκες ένα παλιωμάφεσο», είπε το θηρίο και την έφαγε ολόκληρη. Τι λες, ωραίο βιβλίο πέτυχα και πάλι. Αν καταφέρετε να εντοπίσετε μια νεράιδα, μη τη χάσετε από τα μάτια σας και θα παραμείνει στο οπτικό πεδίο σας μόνο αν την κοιτάξετε με σταθερό βλέμμα και χωρίς να κάνετε απότομες κινήσεις. Πρέπει να εξασκηθείτε, ώστε να μην ανοιγοκλίνετε τα βλέφαρά σας, γιατί θα τη χάσετε. Στα φαρμακεία υπάρχουν κολλήρια που βοηθάνε σε αυτή την προσπάθειά σας.
Λοιπόν, αυτά είναι τα κροκεράβνια όρη, αυτή είναι η τύμφη και αυτή είναι η μπούνα. Κι αυτή ρε! Ποια ρε! Ποια ρε! Αυτή η κορυφή εκεί πάνω. Α, εκεί είναι το Μπόζουβο. Οι κορυφές δεν έχουν ονομασία. Έλα, έλα με τεμένα, να μου να πένας χαριτωμένα. Όποιος μ' ακούει που τραγουδώ, πω 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 πω, θαρί δεν έχω ντέρτι το μαύρο, καημένα μου παιδιά. Τον πόνο πόκο στην καρδιά, πω 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 πω. Το βάσανο στα χείλη, καημένα μου. Καμωμένα και τρελαίνω με για σένα. Μακούν τα δέντρα και βογκούν, τα βράχια και ραγίζουν και ραγίζουν, καημένα μου παιδιά. Στρούμπουλο μου, μάμο η μαγιά, μου έχεις καμωμένα. Ενώπιον της εις χάριτος του Θεού, ελευθερωθεί πας ο κόσμος και τόπος, εκ πάσης οργής και ασθενίας, και εκ παντός δεσμού και μαγείας, και πάσης φαρμακίας και γοητείας, πάσης βασκανίας και καταλαλιάς. Ο μόνος τρόπος για να πάρεις μαζί σου μια νεράιδα είναι να της αρπάξεις το μαντίλι που φοράει στα μαλλιά. Ο μόνος τρόπος.
μόνος τρόπος για να πάρεις μαζί σου μια νεράιδα είναι να της αρπάξεις το μαντίλι που φοράει στα μαλλιά. Ο μόνος τρόπος. Γιατί δεν υπάρχει σε κανένα χάρτη. Τα αληθινά μέρη δεν βρίσκονται ποτέ στους χάρτες. Γράφω και τώρα θα μπει κλακέτα. Τάκ και ξεκινάμε. Κάτσε μία λίγη. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche. Bravo, Edespo, che sia il vostro ad essere. Sì, è ieri, sì, è ieri. Sì, è così. Che questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful. Ωχ, σωθήκαμε τώρα. Ξένος είσαι εσύ. Βαλίτσα, βαλίτσα, κάτω, βαλίτσα. Έχεις βαλίτσα. Κατ. Δεν μπορώ να γελάω, αυτή τη βαλίτσα. It's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Βαλίτσα, ένα, δύο. Κατ! Πάνε και το μπουμ. Πάνε και. Ναι, ναι, το πάμε. Να σου πω. Βία, βία, βία con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. Καλά, όλα μια χαρά. Εμείς σήμερα ανοίξαμε το σπίτι. Το καζανάκι έχει χαλάσει, αλλά θα ρίχνουμε το νερό με τη λεκάνη. Κατά τα άλλα, όλα μια χαρά. Θα περάσουμε σούπερ.
Το ταξίδι. Εντάξει, μωρέ, όλα καλά, εντάξει, καλά. Αλλά εσύ, εγώ την εντύπωση. Όχι, όχι, γιατί δεν μας είναι, μας το έκανε. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, it's wonderful, that's wonderful. It's wonderful, I dream of you. Chips, chips. Do-do-do-do-do, chip, chip. Do-do-do-do-do, chip. Questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibo, chibo. Σπύρο, Σπύρο, και λίγο τον μπαμπά. Κοίτα τον μπαμπά λίγο. Σπυρούλη, εκεί. Θέλεις